κυριολεκτικά στο παραπέντε θα πρέπει να διευθετήσει η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα στο θέμα των μεταφορών των μαθητών. Μέχρι τις 6 σήμερα το απόγευμα οι μεταφορείς καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους και μέχρι αύριο Κυριακή αναμένεται να έχει καταρτιστεί το τελικό πρόγραμμα των δρομολογίων. Μετακινήσεις των μαθητών μέχρι 31 Δεκάτου θα γίνουν από την Περιφερειακή Ενότητα. Θέλω να πω εδώ ότι οι παλιές συμβάσεις όλες θα ανανεωθούν σύμφωνα με το παλιό νομοσχέδιο το οποίο μας έχει έρθει και οι νέες διαδρομές οι οποίες έχουν έρθει από όλους τους Δήμους, ζητήσαμε από όλους τους Δήμους να μας δώσουν τις νέες διαδρομές γιατί δυστυχώς ο νομός Καρδίτσας έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι ο πρωταθλητής στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Θα γίνει προκήρυξη, έχει γίνει προκήρυξη. Μέχρι αύριο το απόγευμα 6 ώρα λοιπόν περιμένουμε τους μεταφορείς να κάνουν τις προτάσεις τους και τις προσφορές τους και εμείς εδώ είμαστε μέσα στην Κυριακή να ολοκληρώσουμε όλο το σύστημα αυτό με τις μεταφορές των μαθητών και είμαστε πανέτοιμοι τη Δευτέρα οι μαθητές οι οποίοι θα μετακινηθούν να έχουν και τον μεταφορέα τους. Θα ήθελα εδώ να πω ότι θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να μην έχει ως μοναδικό γνώμονα σε ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι όπως είναι η παιδεία, η οποία είναι πυλώνας του κοινωνικού μας ιστού, την εξοικονόμηση πόρων. Θα πρέπει να βρεθούν χρήματα, τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για τα βιβλία και για τα διδακτήρια και για όλα.